Είμαστε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου, κυρία Ζάχαρο Ιωακήμ, και πρόκειται να μιλήσουμε για τις εκδηλώσεις που θα διαδραματιστούν στο Δήμο μας αυτό το καλοκαίρι. Έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιες, ωστόσο τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα από εδώ και πέρα? Αρχικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο χώρο μας. Ναι, καθημερινά ελαμβάνουν χώρα στα χωριά μας μουσικές εκδηλώσεις. Όλες οι κοινότητες σχεδόν θα έχουν από μία μουσική βραδιά με καλλιτέχνες δικούς μας ντόπιους, γιατί πρέπει να αναβιώνουμε τα έθιμα και τα ήθη. Να υπάρχουν και τα πανηγύρια, να υπάρχουν και το αντάμωμα μεταξύ των κατοίκων που ζουν εκτός νησιού και έρχονται εδώ για να ανταμώσουμε τους ντόπιους. Οπότε είναι ένα ευχάριστο γεγονός για όλους. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν οργανώνοντας και συναυλίες με ντόπιους μουσικούς. Είναι ο Μάνος ο Σιμητής με την ορχήστρα του που έχει και πλαισιώνεται από εξαιρετικούς καλλιτέχνες του νησιού μας και έχουν φτιάξει φέτος τη συναυλία «Το ροκ το ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο». Θα δοθούν αυτές οι συναυλίες σε 7 διαφορετικές ενότητες για να μπορέσει ο κόσμος να πάει και να διασκεδάσει και να περάσει όμορφα. Επίσης, μία μουσική βραδιά με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι που έλαβε με χώρα στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας, πήγε πάρα πολύ ωραία, ήταν εξαιρετική βραδιά και περάσαν πάρα πολύ ωραία όσοι ήρθανε. Να πούμε ότι στις 25 του μήνα ξεκινάει η έκθεση κεραμικής στο Μανταμάδο. Φέτος είναι 28η παλαισβιακή έκθεση. Οργανώνεται από την τοπική κοινότητα και στηρίζεται από το Δήμο μας. Εκτός από τους ντόπιους κεραμίστες, φιλοξενεί και κεραμίστες από άλλα μέρη και της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η διάρκεια της θα είναι μέχρι τις 18 Οκτώβου και θα έχουν τη χαρά όσοι τους αρέσουν όλα αυτά να πάνε να επισκεφθούν και να περάσουν ωραία. Στις 18 Οκτώβου έχω να πω ότι στο Μανταμάδο, στο χώρο που θα είναι η κεραμική έκθεση, θα λάβει μέρος ένα θεατρικό, ο Μακρυγιάννης, από τον γνωστό μας ηθοποιό τον Προκοπίου, τον Θοδωρή, ο οποίος κατάγεται από εδώ, από το Λεσφόρι και διαπρέπει βέβαια στην Αθήνα. Εκτός από το Μανταμάδο, η παράσταση αυτή θα διεξαχθεί και στο χωριό του, στο Λεσφόρι, αλλά και στην Ανεμότια, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αμπελουργίας που διοργανώνουν εκεί πέρα ο Σύλλογος. Επίσης, δεν θα παραλείψουμε ότι στις 28 Οκτώβου ένα αφιέρωμα στον Αλμπέρ Καμί που θα γίνει στο Σίγρι, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ελληνογαλλικό με άξονα τη σκέψη του σπουδαίου Γάλλου διανοούμενου συγγραφέα του 20ου αιώνα και τη μελοποίηση Γάλλων ποιητών. Το αφιέρωμα πραγματοποιείται στο Σίγρι, όπως είπαμε. Εκεί, όπως έγραφε ο ίδιος ο Καμί, στον Άγγελο τον Κατακουζινό, θα ήθελε να πάει να ζήσει στο γυμνό βράχο του ψαράδικου χωριού, ποιος ξέρει, ίσως για πάντα. Στο τραγούδι θα έχουμε τη μέτσο σοπράνο την Άρτεμις Μπόγρη, στο πιάνο θα έχουμε τη σολίστ την Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου και αφήγηση την ποιήτρια Ιουλίτα Ελιοπούλου. Και με χαρά θα φιλοξενήσουμε το συνθέτη της όλης εκδήλωσης, τον κύριο Γιώργο Κουρουπό. Την ίδια μέρα θα γίνει εδώ πέρα στην Καλονή μια άλλη, εντελώς άλλη εκδήλωση, το Fashion Show που θα γίνει στην πλατεία της Καλονής για την τόνωση των μαγαζιών εδώ της περιοχής. Και πάμε στο τρίμερο φεστιβάλ της Γιορτής της Σαρδέλας, 2, 3 και 4 Αυγούστου. Στις 2 Οκτώβου θα έχουμε μια ημερίδα για το Θησαυρό του Κόλπου και η Μαρία Γιακμεκτσίογλου θα παρουσιάσει το βιβλίο της και την έναρξη μετά της μουσικής βραδιάς θα την κάνουν τα σαντούρια του Μουσικού Σχολείου του Δήμου μας, του Δήμου Δυτικής Λέσβου. 3 του μήνα θα υπάρχουν κεράσματα άφθονα από ούζο, από κρασί, από τοπικά προϊόντα, από συνεταιρισμούς και από σαρδέλα, τα οποία θα τα φτιάξουν ο Ηλίας Μαμαλάκης, η Μαρία Εκμεκτσίογλου και η Λένη που είχε έρθει και πέρυσι. Θα έχουμε και μουσική παρέα του Σαραντίδη. Στις 4 Οκτώβου, άφθονη ψητή σαρδέλα, ψητή τηγανητή για όλο τον κόσμο, ούζο, τσίπουρο, τοπικά προϊόντα και μαζί μας ο Βέργος ο Παναγιώτης με τη Μαριό για ένα νησιώτικο γλέντι. Στις 2 Αυγούστου, δεν θα ξεχάσουμε ότι και στο Ταβάρι ο Σαραντίδης πάλι θα έχει ένα νησιώτικο γλέντι χορηγεί από το Δήμο μας. 7 Οκτώβου, στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας, φιλοξενούμε τον κύριο Μάργαρη.
τον Παναγιώτη Μάργαρη, τον κλασικό κιθαρίστα, ο οποίος θα πλαισιώνεται με την τραγουδίστρια τη Μαρία Τεφυρλίγκου, την εξαίρετη αυτή μουσικό, νέα μουσικό, η οποία κατάγεται από το νησί μας, και θα έχουμε την ευκαιρία να τους απολαύσουμε και τους δύο σε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. 1-4 Οκτώβρη στηρίζουμε το Φεστιβάλ Αρίων, το οποίο το διοργανώνει ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου, όπως κάθε χρόνο. Επίσης, θα στηρίξουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Μολύβου, στα πλαίσια του οποίου απολαμβάνουμε καταξιωμένους καλλιτέχνες στον χώρο της κλασικής μουσικής. 9-8 στο Μόλυβο, πάλι κάτω στο λιμάνι, θα στηρίξουμε το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών που οργανώνει εκεί ο Σύλλογος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παραδοσιακών Χωρών του Μολύβου, στο φως του πολιτισμού και της παράδοσης. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο. 10-8 είναι η γιορτή της Στράτας στον Πολυχνίτο. 16-17-18-8 στηρίζουμε τη γιορτή της Αμπελουργίας στην Ανεμότια. Στις 16-8 μουσικοχορευτική παράσταση θα απολαύσουμε με το χορευτικό όμιλο της Μυτιλίνης του Σεολής, η οποία θα δώσουν μια μαγευτική παράσταση με δρόμενα εφαντικής. Σε αυτό λογίζεται βέβαια ο Αργύρης ο Χατζημαλής, ο γνωστός σε όλους μας, και μετά θα ακολουθήσει μια ρεμπέτικη βραδιά. 17-8 έχουμε τη θεατρική παράσταση 3 Σεπτέμβρη 1843 με το Μακρυγιάννη, και στις 18-8 φιλοξενούμε το Μανώλη Φάμελο για να περάσουμε πάλι ένα ωραίο βράδυ μουσικό. 16-8 θα έχουμε και το αντάμωμα των Εναθήνες Καλονιατών στη Σκάλα Καλονής. 21-8 στην Καλονή ο ΕΘΟΚ θα δώσει μια υπέροχη μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Ένα τραγούδι, μία ιστορία». Και αυτό νομίζω θα είναι ενδιαφέρον. 29-8 στηρίζουμε τη γιορτή του Σίκου στην Ερεσό, όπως κάθε χρόνο. Και τέλη Αυγούστου πάλι το Φεστιβάλ Νεωνικών Σχημάτων που διοργανώνεται από το Φορέα Τουρισμού Ερεσού. Και ένα τελευταίο, πρέπει να αναφέρω ότι στις 16 Αυγούστου έχουμε την επέτειο των 50 χρόνων από το θάνατο του 20χρονου Γιώργου Ζερβομανόλη, του στρατιώτη από τα Παράκυλα που έχασε τη ζωή του στη Μεγαλόνησο. Και έχουμε δρομολογήσει στο χώρο της κοινότητας στα Παράκυλα, το οποίο είναι υπό ανακαίνιση τώρα από το Δήμο μας. Θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του. Είναι ένα χρέος που πρέπει να εκπληρώσει ο Δήμος μας απέναντι σε αυτό το στρατιώτη. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι η δεύτερη τετραετία που έχετε αναλάβει τη θέση της Αντιδημάρχου Πολιτισμού. Ποια θεωρείτε ότι μέχρι τώρα πορεία σας ήταν μια στιγμή που νιώσατε χαρά και ικανοποίηση και που θα σας μείνει αξέχαστη, και ποιος είναι ο στόχος που έχετε θέσει εσείς για αυτή τη τετραετία? Λοιπόν, θα σας πω. Ξεκινώντας από το μηδέν, αντιμετωπίσαμε πάρα πολλές δυσκολίες. Ο Δήμος μας δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τον πολιτισμό, έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά πράγματα, και την καθημερινότητα και τα έργα υποδομής, τα οποία είχαν μείνει πάρα πολύ πίσω για χρόνια. Στο κομμάτι του πολιτισμού, με όσα χρήματα διαθέτουμε, νομίζω ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και για τα Χριστούγεννα και για το καλοκαίρι, και για τις τοπικές εθνικές εορτές και για τις απόκριες. Αυτό που θέλουμε είναι να στηρίζουμε τα ήθη, τα έθιμα, να δίνουμε χαρά σε όλο τον κόσμο και να στηρίζουμε και τον ντόπιο, το δικό μας το προϊόν, γιατί έχουμε μουσικούς που εκτός από τις συναυλίες που κάνουμε είναι η μουσική μας της παράδοσης, που πηγαίνουν στα χωριά και παίζουν στα πανηγύρια, του πιο λαϊκού προγράμματος, που πρέπει να στηρίζουμε όλα. Είναι η υποχρέωσή μας. Τώρα, εκτός από αυτά, υπάρχει και το άλλο κομμάτι των κτηρίων, των μουσείων. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί πρέπει να βρεθούν μελέτες, προγράμματα να ενταχθούν. Γίνεται καλή δουλειά. Ο Δήμαρχός μας δεν αφήνει τίποτα να πάει χαμένο. Όλα τα έχει στο μυαλό του. Βάζουμε προγραμματισμό. Ήδη κάποια πράγματα που κάνουμε τα έχουμε ήδη αναρτήσει. Αυτό που θέλουμε είναι στα επόμενα χρόνια να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε ήδη για όλες τις γιορτές, και επίσης να ανοίξουμε τα μουσεία μας και τους πολιτιστικούς μας χώρους. Αυτό πρέπει να κάνουμε.